νομίζω ότι πρέπει να αρχίσεις, Νίκο. Απευθύνομαι στο σκηνοθέτη μας, τον Νίκο το Σβόμπο, πριν από κάθε άλλη εισαγωγή. Χαραλαμπόπλος, το μικρό κοριτσάκι με το νούμερο 15, την έχει φτιάξει μόνη της τη φανέλα. Υπογράφει ο Βασίλης. Πώς να μην υπογράψεις. Συγγνώμη, triple double είναι αυτό. Το έχεις διαβάσει. Θα στο διαβάσω εγώ όσο ξεκινάς να μας πεις τι έγινε στο μάτς, Βασίλη. Συγχαρητήρια. Μια μεγάλη πρόκληση. Καλύτερο μάτς και από εκείνο με την Τουρκία. Εντάξει, πάλι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Όλα τα παιδιά ήμασταν συγκεντρωμένοι από την αρχή στο τέλος. Δεν επιτρέψαμε να τέπαλε να τρέξει ως αυτό που είπαμε στο βίντεο. Είμαστε πολύ σκληροί στην άμυνα και πάλι. Βγάλαμε πολλούς σπότ στον εφηδιασμό. Αξίζαμε την νίκη, αξίζαμε την πρόκληση. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Προχωράμε. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Θέλουμε την νίκη στα δύο για να πάρουμε το κύπελλο. Το μικρό το κοριτσάκι ήταν η κόρη του Άρη του Χολοπλού. Νομίζω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ναι, έτσι μου λένε. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι πήραμε μια μεγάλη νίκη με τρομερή ομαδική αντίδραση σε άμυνα και επίθεση. Εσύ έχεις κάνει ένα αξιοζήλευτο triple double, 13 πόντι, 11 assist, τις 10 τις είχες από το ημίχρονο παρακαλώ και 10 rebound. Εντάξει. Και έχεις παίξει, Βασίλη, 37 λεπτά. Εντάξει, αυτά τα στατικά δεν παίζουν μεγάλο ρόλο, όπως είπα και με την Τουρκία στο παιχνίδι. Αν δεν ήταν ο Γιώργος να τελειώνει τις φάσεις, αν δεν ήταν άλλα παιδιά να τελειώνει τις φάσεις, να μου δίνουν την μπάλα, δεν θα είχα κάνει αυτό το triple double. Δεν μετράει, μετράει η νίκη της ομάδας πάνω απ' όλα, μετράει η πρόκληση στους 4. Είναι μεγάλη επιτυχία για μας, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, όπως είπα. Θέλουμε την νίκη, θέλουμε το χρυσό, γι' αυτό πολεμάμε τόσο καιρό, γι' αυτό κάνουμε προπόνηση τόσο καιρό. Αυτό θέλουμε. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε να το λέτε επισήμως πλέον ότι θέλετε το χρυσό. Μα αυτό ήταν ωστόσο από την αρχή. Όλος ο κόσμος μας περιμένει να πάρουμε ένα μετάλλιο. Όλοι θέλουμε ένα μετάλλιο από εμάς. Και εμείς αυτό περιμένουμε, γι' αυτό κάνουμε προπόνηση όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό είναι ο στόχος μας. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι όπως είπα πριν. Αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω έχουμε πολλές πιθανότητες. Χρωστάμε κάτι στους Λιθουανούς. Στη δεύτερη μέρα της πρώτης φάσης των ομίλων, χάσαμε στις λεπτομέρειες και από δικά σας λάθη χάσαμε. Αύριο στις 9 και 4 είναι μπροστά μας και πάλι στον ημιτελικό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως είδατε και στο προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε παίξει. Πολύ σκληρή ομάδα, πολύ μπασχετική. Δεν πρέπει να το δούμε σαν εκδίκηση στο παιχνίδι, πρέπει να το δούμε σαν κανονικό παιχνίδι. Να μπούμε να παίξουμε πάλι δυνατά τη δικιά μας άμυνα, αυτή που ξέρουμε να παίζουμε. Να τρέξουμε πάλι στην επίθεση, σαν αυτό που δεν κάναμε στο πρώτο παιχνίδι του Λιθουανού. Να μην κάνουμε χαζά λάθη στις επιλογές μας στην επίθεση. Και έτσι πιστεύω θα έχουμε πιο μεγάλη τύχη από το πρώτο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Συγχαρητήρια και πάλι. Πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Παπαγιάννη. Γιατί είναι και τα άλλα τα παιδιά εδώ να προλάβουμε όλες τις συνεντεύξεις. Γιώργο, και τα δικά σου τα στατιστικά είναι φοβερά. Να μείνω στους 21 πόντους και στα 13 rebound και να σε ρωτήσω εάν αυτές τις εμφανίσεις που κάνατε και με την Τουρκία την Τρίτη. Την ακόμη καλύτερη απόψινή απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα φαβόρη της διοργάνωσης όπως ήταν η Γαλλία, αν μπορείτε να τις επαναλάβετε αύριο και την Κυριακή. Γιατί όπως είπε ο Βασίλης, το άκουσες νωρίτερα, ο στόχος είναι το χρυσό, έτσι. Εντάξει, το κυνηγάμε αυτό το χρυσό 3 χρόνια τώρα. Πάντα φτάνουμε στα ημιτελικά και χάνουμε και πάμε για να πάρουμε τρίτη θέση. Θέλουμε να πάρουμε το χρυσό. Γιατί ξέρουμε και οι νέοι έχουν πέσει κατηγορία του χρόνου, οπότε είναι η τελευταία μας ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα χρυσό στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, για τον χρόνο θα δούμε, αλλά θέλουμε το χρυσό πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις τι σε πιάνει με την καλή έννοια όταν βλέπεις παίκτες κοντά στο δικό σου μπόι. Όχι ακριβώς με το δικό σου μπόι. Έχεις βγει 3-4 μέχρι τώρα από τους πιο αξιόλογους ψηλούς του τουρνουά και σήμερα έκανε στράφηση απέναντι στον Ζαν. Συγκλονιστική εμφάνιση με τον Ζούμπα στην πρεμιέρα, το ίδιο με τον Γιούρτσεβεν στο μάτς με την Τουρκία. Το απόψινό, έχεις επιπλέον κίνητρο? Σίγουρα. Πάντα έχω κάθε μέρα κίνητρο. Πιστεύω στον εαυτό μου και αυτό είναι που μου δίνει να αντιμετωπίζω. Δεν αντιμετωπίζω τις αντιπάλους, αντιμετωπίζω τον εαυτό μου. Ήθελα να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Ιάκωβος θα έρθει μαζί μας, Μιλεντίγεβιτς, ένας συνάδελφος. Έλεγε στο προχθεσινό παιχνίδι The Miletinovic Show έβαλε τίτλο. Ναι. Απόψε, εσύ τι τίτλο θα έβαζες απόψε? Ομάδα Show, Εθνική Ελλάδα Show, Ελλάδα Show. Αυτό. Είμαστε μια ομάδα, δείξαμε χαρακτήρα μες στο γήπεδο. Δείξαμε μια ομάδα σαν μπουνιά όπως είμαστε. Αυτό είναι το μυστικό. Πέφτει ένας, τρέχουν οι άλλοι τέσσερις να το σηκώσουν. Έτσι είναι. Στην εθνική ομάδα εδώ πέρα πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας για την εθνική ομάδα. Όπως κάναμε και σήμερα με τη Γαλλία. Ξέραμε ότι η Γαλλία είναι μια αρκετή καλή ομάδα. Με αλυτικά παιδιά. Έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Και καταφέραμε να την περιορίσουμε όπως θέλαμε εμείς. Τώρα κοιτάμε τη Λιθουανία μπροστά. Πιστεύω να πάνε όλα καλά με τη Λιθουανία. Να έχουμε ένα μετάλλιο στο στήθος μας. Επειδή με ρωτάνε αρκετοί τις τελευταίες μέρες,
που δεν σε ξέρανε. Μην το παρεξηγήσεις. Ναι, ναι. Για εξήγησέ το. Νομίζουν ότι δεν είσαι μεγαλωμένος και ανδρωμένος μπασκετικά στην Ελλάδα. Έχεις Σέρβο πατέρα, Ελληνίδα μητέρα. Ναι, έτσι είναι. Ο πατέρας μου είναι από τη Σερβία. Εγώ είμαι γεννημένος εδώ. Είμαι γεννημένος Έλληνας. Έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Αγωνίζομαι με την εθνική ομάδα της Ελλάδας και τα δίνω όλα μέσα στο παρκέ. Και η μητέρα σου είναι και πρώην συνάδελφος δική μας στην ΕΡΤ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άρα εκτός από την εθνική ή από το ΕΓΑΛΟ ή δεν ξέρω σε ποια άλλη ομάδα είσαι την επόμενη χρονιά, παίζεις και για τη δική μας ομάδα. Βεβαίως. Για την ομάδα της ΕΡΤ. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, η μητέρα μου δούλευε πριν κάποια χρόνια στην ΕΡΤ και σας γνωρίζει και όλους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ιάκωβε, συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε. Νίκος Δίπλαρος. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο καλό μπάσκετ ξέρεις. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή, θα το δούμε και στα επόμενα μάτς. Σου βάζω έτσι ένα θέμα παραπάνω για να έχεις ένα κίνητρο επιπλέον για αύριο και για την Κυριακή. Ναι. Γαλλικά όμως από ό,τι είδα ξέρεις. Πάντα, πάντα. Και γαλλικά. Και τουρκικά. Και τουρκικά, αυτό θέλω να πω, μέσα από το σώμα μου. Δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, Νίκο, είναι αλήθεια ότι χρειαζόμασταν τη δική σου ενέργεια, τη δική σου μαχητικότητα για να προσθέσεις κι εσύ στο σύνολο της εθνικής ομάδας. Να βοηθήσει και τα παιδιά που ήρθαν καταπονημένα να μην φύγει ο Βασίλης ο Μουράτος και ο Δημήτρης ο Φιώνης. Περιμένουμε για τις δικές τους συνεντεύξεις. Τι να κάνω, κάνω σκηνοθεσία στον αέρα. Λοιπόν, περιμέναμε και τη δική σου βοήθεια γιατί τα παιδιά 5 από τα 12 είχαν παίξει και στην Κρήτη. Χρειαζόμασταν και άλλες λύσεις. Εντάξει, μια ομάδα χρειάζονται και 12 παίχτες. Όλα τα παιδιά βοηθάνε. Για άλλη μια φορά σήμερα με εμπιστεύτηκε ο coach, με εμπιστεύτηκαν οι συμπαίχτες μου. Μπήκα μέσα, έδωσα το 100%, έβγαλα ενέργεια στην ομάδα. Και πιστεύω ότι βοήθησε αρκετά. Είναι αυτό που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις ότι κάνουν ένα τρίκ οι προπονητές ή τέλος πάντων κρατάνε έναν άσο στο μανίκι τους που είναι έξω από το scouting report της άλλης ομάδας που δεν περιμένει ότι θα αναδειχθεί ως πρωταγωνιστής η άλλη ομάδα γιατί ποντάρει στους 5 βασικούς άντε στους 7 που είναι στο μεγάλο rotation. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, δεν μπορώ να το πω έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι τι έγινε. Εντάξει, μπορεί να μην έχει ζωπεντάδα, αλλά ο coach με εμπιστεύεται, με βάζει. Δεν έχει σχέση ποιος αρχίζει, ποιος τελειώνει, έχει σχέση ποιος παίζει. Και το θέμα είναι ότι παίζουμε όλοι πολύ καλά και 12 παίχτες και χρειάζονται όλοι. Αύριο με τους Λιθουανούς. Εντάξει. Μας έχει πονέσει η ήττα. Σε εκείνο το μάτς είχες παίξει, δεν θυμάμαι. Σε εκείνο το μάτς ούτε εγώ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Σημασία έχει τι θα γίνει όμως αύριο. Έτσι, ναι. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένοι. Μας πονάει η ήττα που είχαμε κάνει. Δεν θα δώσουμε περιθώριο στους Λιθουανούς αυτή τη φορά. Θα μπούμε πιο δυνατά και θα πάρουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Βασίλης είπε, ορθά κοφτά, πάμε για το χρυσό. Θα συμφωνήσω μαζί του. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ γιατί πρέπει να υποδεχτώ και τους άλλους. Βασίλης Μουράτος, ένας ακόμα Βασίλης. Λοιπόν, σήμερα έκανες ανάλογο παιχνίδι, όχι τόσο καλό επιθετικό, αλλά έκανες ένα φανταστικό αμυντικό παιχνίδι και διόρθωσες όσες αδυναμίες εκεί είχαμε στην περιφερειακή μας άμυνα. Όλα χρειάζονται σε ένα τέτοιο μάτς. Και με το 67-59 φαίνεται ότι η πλάστικα γέρνει υπέρ μας γιατί τους κρατάμε πάρα πολύ χαμηλά από το μέσο όρο τους, τους κρατάμε κάτω από τους 60. Σίγουρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το πρώτο λόγο έχουν άμυνες. Δείξαμε από την αρχή μέσω της άμυνάς μας ότι θέλουμε παραπάνω να κερδίσουμε. Βουδήξαμε για κάθε μπάλα. Και πιστεύω από εκεί βρήκαμε ρυθμό για να βάλουμε τα σούτ στην επίθεση. Σίγουρα κάναμε κάποια λάθη τακτικά, τα οποία όμως διορθώσαμε με την ενέργεια και με το πάθος που βγάλαμε στο παρκέ. Βασίλη, είχαν παίκτες με καλύτερα, αυτή είναι η αλήθεια, με καλύτερα αθλητικά προσόντα από εμάς. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ, γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν οργανωθεί οι μικρές ηλικίες τα τμήματα υποδομής των Γάλλων. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι παίκτες τους προέρχονται από το δικό τους αθλητικό σχολείο. Σήμερα τους κερδίσαμε με το ελληνικό μπασκετικό μυαλό και με την ελληνική ψυχή. Σίγουρα τα αθλητικά προσόντα έχουν αρχίσει πλέον να παίζουν μεγάλο ρόλο στο σύγχρονο μπάσκετ. Βέβαια. Σήμερα δείξαμε ότι το μυαλό μπορεί να κερδίσει κατά κράξη τα αθλητικά προσόντα. Τους εγκλωβίσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν μείνει κοντά στο σκορ γιατί πετύχαν κάποια τυχερά σουτ τα οποία τα είχαμε ρισκάρει. Βέβαια είχαμε το ρυθμό, ελέγχαμε απολύτως το παιχνίδι. Και στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο παρκέ. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Καλή ξεκούραση γιατί και αύριο είναι ένα πολύ εντατικό, πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Δημήτρης Φλιώνης, έχουμε κληρονομήσει, έχουμε αποκομίσει και ενθύμια από ό,τι βλέπω από το μάτς. Εντάξει, ναι, ναι. Ένα χτυπηματάκι ήταν, τίποτα άλλο. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Εντάξει, λίγα ράματα, τίποτα. Λοιπόν, πώς είδες το μάτς, σίγουρα κρίθηκε στην άμυνα. Νομίζω ότι κρίθηκε και στο μυαλό, όπως λέγαμε και με τον Βασίλη νωρίτερα, και στην ψυχή και στην ενέργεια που βγάλατε. Ναι, το στοίχημά μας ήταν να κρατήσουμε τους Γάλλους χαμηλά, γιατί ήταν η καλύτερη επιθετική ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτό το καταφέραμε. Και με ένα ξέσπασμα στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου πήραμε διαφορά, την οποία την κρατήσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Είχαμε χάσει και από τους Τούρκους σε φιλικό προετοιμασίας και είχαμε χάσει με μεγάλη διαφορά
Δεν το είχα δει το φιλικό, μου είπαν. Και από τους Γάλλους, με διαφορά πάνω από 20 πόντους. Ξέρατε λίγο το παιχνίδι του σήμερα, ήσασταν πιο διαβασμένοι? Ναι, ήμασταν πιο προετοιμασμένοι. Αυτοί βέβαια αλλάξανε κάποια κομμάτια στην τακτική τους, στα οποία αντιδράσαμε εμείς στην πορεία του παιχνιδιού και καταφέραμε να τους διαβάσουμε. Λοιπόν, στο μάτς με τη Βοσνία, είπαμε ότι κάνατε κάποια εγκλήματα στο μάτς. Σήμερα κάνατε θαύματα. Αρκούν για να πάρουμε μετάλλιο ή για να πάρουμε και το χρυσό? Γιατί μπροστά μας είναι οι Λιθουανοί. Από αυτούς χάσατε τις λεπτομέρειες από δικά σας λάθη. Ναι, θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι και θα δείξει την πορεία. Πιστεύουμε πάντως στις δυνατότητές μας και νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή τώρα και θα γυρίσουμε σε περίπου ένα λεπτό, ένα-ενάμιση λεπτό, για να μιλήσουμε και με τους προπονητές της εθνικής ομάδας. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ο Νίκος Ζωσβόμπος θα μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε και με τον Βασίλη Χαραλαμπόπλο. Αντί δηλαδή να πάρω δηλώσεις από τον προπονητή της εθνικής ομάδας καταρχάς, θα πάμε να δείξουμε τον Γιώργο που φεύγει από την κερκίδα λίγο πριν από το φινάλε κάθε φορά και είναι στο κέντρο του γηπέδου, στο ημικύκλιο, για να τον πετάξουν όσο ψηλότερα γίνεται οι παίκτες. Γιώργο, νικήσαμε και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για το χρυσό. Τι σου λέει ο μπαμπάς? Ναι, είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, αφού λέει ο Γιώργος ότι είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι για το χρυσό. Αλλά εγώ, επειδή δεν στρογγυλεύουμε ποτέ τις γωνίες, δεν ωρεοποιούμε τα πράγματα και μας αρέσει να τα λέμε δίχως μαλλιά στη γλώσσα. Στο μάτς με τη Βοσνία είπαμε ότι έγιναν εγκλήματα. Απόψε η αλήθεια είναι ότι έγιναν θαύματα. Και είμαστε στη ζώνη των μεταλλίων. Πώς το ζήσατε εσείς το μάτς, πώς το προετοιμάσατε απέναντι σε μια ομάδα που μας είχε κερδίσει με διαφορά παραπάνω από 20 πόντους σε ένα φιλικό και πώς τους κατατροπώσαμε με αυτόν τον τρόπο για να τους κρατήσουμε και κάτω από τους 60, στους 59 πόντους? Ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της αμυντικής μας τακτικής να σταματήσουμε τα δύο δυνατά σημεία της Γαλλίας. Πρώτο, το transition είναι εξαιρετική στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουν 27 πόντους μέσο όρο στα παιχνίδια τους. Σήμερα είχαμε δεχτεί 0 πόντους στο ημίχρονο. Από τους 30 που είχαμε δεχτεί 0 πόντους ενδυασμό, τελειώσαν με 10 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Νομίζω ήταν το κλειδί του παιχνιδιού για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον έλεγχο και να παίξουμε άμυνα στο 5-5, στο οποίο πραγματικά κάναμε εξαιρετική προσπάθεια. Όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά. Με στυλοβάτη, νομίζω, τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος ήταν πραγματικά. Έχουμε στήσει την άμυνά μας γύρω από τον Γιώργο. Σήμερα ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Όταν ο Γιώργος είναι συγκεντρωμένος στην άμυνα, είναι ο καλύτερος αμυντικός της Ευρώπης. Αλλά τα παιδιά όλα προσπαθήσαν πάρα πολύ. Είχαμε καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο στην επίθεσή μας. Βάλαμε κάποια σουτ που μας έλειψαν στο πρώτο ημίχρονο, όταν τα είχαμε δημιουργήσει, δεν τα είχαμε βάλει. Πήραμε μια διαφορά 10-12 πόντων. Και από εκεί και πέρα, πάλι με εμφατικό τρόπο, νομίζω, στην άμυνά μας, ελέξαμε πλήρως το παιχνίδι και δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στην Γαλλία να μας πλησιάσει το σκορ. Coach, ποιο είναι το ταβάνι αυτής της ομάδας τελικά? Ταβάνι είναι το επόμενο παιχνίδι μας, είναι το αυριανό παιχνίδι. Το τουρνουά εξελίσσονται όλα πάρα πολύ γρήγορα για μας. Σε αυτές τις διοργανώσεις δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς τι είναι το ταβάνι, ποιος είναι ο ουρανός, ποιοι είναι οι στόχοι. Παίζεις, κερδίζεις, προχωράς, προετοιμάζεις το παιχνίδι. Και χτίζεις χαρακτήρες παικτών. Έχουμε αναδείξει νέους πρωταγωνιστές. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που παίξαν στην Κρήτη τελικά. Ελπίζω το συγκεκριμένο πράγμα που αναφέρεις αυτή τη στιγμή να είναι στα χείλη όλων των Ελλήνων. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτές τις ηλικίες είναι η εμφάνιση των παιδιών, ο χαρακτήρας που διαμορφώνουν μέσα από πίεση αγώνων και οι παραστάσεις οι οποίες παίρνουν. Γιατί ούτε το δίπλαρο, θα συμπληρώσω εγώ, για να πάρεις και μια ανάσα, ούτε το Μιλεντίγεβιτς, ούτε ακόμη τον Χριστίδη τον γνώριζαν. Και αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ, δεν λέω αυτοί που ασχολούνται επαγγελματικά και 24 ώρες το 24ωρο, αυτοί που πάνε σε ένα γήπεδο να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι. Αυτά τα παιδιά δεν τα ήξεραν. Ήξεραν μόνο όσους παίζουν στις μεγάλες ομάδες. Αυτό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτούς, το ξέρουν τα παιδιά αυτά. Το καλοκαίρι η εθνική ομάδα είναι για αυτούς μια διέξοδος για να δείξουν το ταλέντο τους και τι μπορούν να κάνουν. Και ταυτόχρονα για τους παίκτες που ήδη γνωρίζει ο κόσμος να συναγωνιστούν με παιδιά της ηλικίας τους και να δούμε όλοι εμείς σε ποιο επίπεδο πλέον βρίσκονται. Το σημαντικότερο για μας, η νίκη είναι τεράστια, είναι σημαντική. Ο ημιτελικός είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μετράμε τις δυνάμεις των αθλητών μας απέναντι στους κορυφαίους στην ίδια ηλικία. Και βλέπουμε αν υπάρχει βελτίωση ή όχι. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η βελτίωση των παιδιών εμφανίζεται στο γήπεδο, γι' αυτό και η ομάδα κερδίζει. Triple-double από το Χαραλαμπόπουλο σήμερα. 21 πόντοι και 13 rebound από τον Παπαγιάννη. Τρομερή αμυντική προσπάθεια από το Σκουλίδα που έβαλε και ένα-δυο κρίσιμα σουτ. Δίπλαρος
Έχει μάθει και γαλλικά, όπως του έλεγα. Τρομερή ψυχή έχει αυτό το παιδί. Ο δίπλαρος έχει ένστικτο, έχει ενέργεια, έχει ψυχή. Αν καταφέρει να ισορροπήσει αυτό το πράγμα με λίγο τακτική, θα είναι ένας παίκτης που, επειδή έχει τρομερή ταχύτητα και αυτοπεποίθηση, μπορεί να κάνει πράγματα στο μπάσκετ. Αρκεί να, επαναλαμβάνω, να βάλει και το κομμάτι της τακτικής και της συγκέντρωσης στο παιχνίδι. Έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί ήθελα να σε ρωτήσω την απορία μου, να τη λύσουμε απόψε. Εάν κρατούσατε κάποια παιδιά, δεν τα βάζατε από τα πρώτα ματς, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που λένε ότι κάνουν οι προπονητές σε τέτοια τουρνουά απαιτητικά, των 12-14 ημερών με 9 αγώνες και μόνο με 2 ρεπό, εάν κρατούσατε κάποια παιδιά για να είναι έξω από το scouting report των ομάδων που θα συναντούσατε στα προημιτελικά ή στα ημιτελικά ενδεχομένως. Τώρα βεβαίως τους ξέρουν όλους. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα το scouting. Ο Δίπλαρος και ο Μιλεντίγεβιτς, συγκεκριμένα αυτοί οι δύο, ήταν δύο από αυτές τις περιπτώσεις ή όχι? Όχι. Όχι. Η προετοιμασία που κάναμε με τη συγκεκριμένη ομάδα λόγω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ήταν πάρα πολύ μικρή. Πολύ λίγα φιλικά. 3 φιλικά παίξαμε όλα κιόλα. Οπότε και εμείς αναγνωρίσαμε τις δυνατότητες των παιχτών μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τα παιχνίδια. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός και πρέπει να αντιληφθείς πάρα πολύ γρήγορα τι μπορεί να κάνει ο παίχτης σου και ο παίχτης σου να αντιληφθεί τι ζητάς εσύ από αυτόν. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, το είχαμε συζητήσει με παιδιά, ότι μέσα στο τουρνουά μπορούμε να δούμε και να διορθώσουμε πράγματα. Τα παιδιά έχουν υπομονή, δεν απογοητεύονται όταν δεν παίζουν. Είναι έτοιμοι να μπουν να παίξουν και αυτό είναι το μυστικό της συγκεκριμένης ομάδας, ότι πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει πέρα από τους γνωστούς καλούς παίχτες που έχει και άλλους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, και εδώ ήρθαμε που λένε και στο χωριό μου. Φτάνουμε στο διατάφτα σιγά σιγά. Ξαντά μπροστά μας η Λιθουανία για να διορθώσουμε την ανορθογραφία της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας του τουρνουά. Είμαστε έτοιμοι. Μας ξέρουν και τους ξέρουμε πλέον. Τελικά, μήπως δεν ήταν ανορθογραφία, γιατί οι δύο ομάδες που κάναμε ήττα είναι στον ημιτελικό, η Βοσνία και η Λιθουανία. Τι λες? Νομίζω, λέω, αν θες την άποψή μου, είναι ρητορικό το ερώτημα. Όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους εκτός από την ελληνική ομάδα. Όχι, το είχαμε πει από την αρχή, Βαγγέλη μου, ότι είναι πολύ ισορροπημένο το τουρνουά. Είναι πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Ένα καλό αποτέλεσμα, ένα μεγάλο σουτ, μια καλή άμυνα μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία των 17χρονων και των 18χρονων και να δημιουργήσει αρνητικά ή θετικά συναισθήματα. Γι' αυτό λέω ότι. Εκείνη τη μέρα που ήμουν λίγο επιθετικός, ότι δεν χρειάζεται τα παιδιά να ακούνε τέτοια κριτική. Παίζουν όλες οι ομάδες, παίζουν όλοι οι παίχτες. Καλός ή κακός, αυτές οι ομάδες που χάσαμε είναι οι δύο ομάδες τετράδας. Η Βοσνία και η Λιθουανία. Το ερώτημα παραμένει. Δεν είναι ούτε η Γαλλία, δεν είναι ούτε η Ισπανία, δεν είναι ούτε η Σερβία. Το ερώτημα, κοίταξε να δεις. Παίζουμε ένα παιχνίδι με μια ομάδα που τους ξέρουμε πολύ καλά και μας ξέρουν και αυτοί πολύ καλά. Πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητα να το κερδίσουμε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερο από τη Λιθουανία. Το σημαντικό για μας είναι να έχουμε ψυχικά αποθέματα. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα, ειδικά όταν παίζεις στο γήπεδό σου. Και επαναλαμβάνω, είναι πολύ λίγες οι ώρες που είσαι να ξαναπαίξεις. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Τα παιδιά θα κάνουν την προσπάθειά τους. Είναι 100% δεδομένο. Θα ξεκινήσουμε πάλι από την άμυνά μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Ολοκληρώνουμε και τις συνεντεύξεις από τη μεικτή ζώνη. Τίποτα άλλο από εμάς. Αύριο δύο σπουδαίοι ημιτελικοί. Στις 7 και στις 9 και 4. Το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, όπως κάθε βράδυ βεβαίως, στις 9 και 4. Ελλάδα εναντίον Λιθουανίας. Λοιπόν, να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε κοντά μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λογικά, αυτή η εθνική ομάδα, η νέα μεγάλη φουρνιά, χρυσή φουρνιά του ελληνικού μπάσκετ, λογικά θα μας δώσει μεγάλη χαρά και ίσως ένα μετάλλιο. Γιατί όχι και το χρυσό. Καλό βράδυ σε όλους.